Σάρα Τζεϊρανίδου, είμαι 15 ετών και παίζω πασαδόρος. Με λένε Ελισάβη Ταρνάκη, είμαι 14 ετών και παίζω διαγώνια και ακραία. Με λένε Αλεξάνδρα Ζούγκου, είμαι 14 χρονών και παίζω πάσα. Ονομάζομαι Φέη Μάνου, είμαι 14 ετών και παίζω ακραία. Είμαι η Αζωίδου Σάρα, είμαι 16 ετών και παίζω λίμπερο. Με λένε Ελένη Ρουμκού, είμαι 16 χρονών και παίζω κεντρικιά. Είμαι η Δανιέλα Τζεϊρανίδου, είμαι 13 ετών και παίζω ακραία και διαγώνια. Με λένε Πλασένη Κλέρη, είμαι 14 ετών και παίζω ακραία. Με λένε Ασία Κιουρτζίδου, είμαι 12 ετών και παίζω ακραία. Με λένε Νικούλη Σμεράγδα, είμαι 15 ετών και παίζω κεντρικός. Μα μου είναι η Κατερίνα από Παπαβασιλείου και είμαι 13 ετών. Με λένε Δήμητρα, Δήμητρα Κουζίνα, είμαι 15 χρονών και παίζω λίβερο. Με λένε Χατσιπάτη Καθημερινία, είμαι 14 χρονών και παίζω κεντρικό. Με λένε Άννα Μιλωνά, είμαι 13 χρονών και παίζω κέντρο. Ονομάζομαι Γεωργία Λιγκέρη, είμαι 16 ετών και παίζω ακραία. Το βόλεϊ για μένα σημαίνει τα πάντα, η ζωή μου, οτιδήποτε. Και ποιος είναι ο λόγος που ξεκίνησες να αγωνίζεσαι? Το είχα δει στην τηλεόραση βασικά και το λάτρεψα από εκείνη τη στιγμή και μάλιστα. Νομίζω πως είναι η ακραία γιατί έχει περισσότερα πράγματα να κάνει όσον αφορά υποδοχή. Έχεις και το σερβίς που έχει ο διαγώνιος. Αλλά η υποδοχή επειδή τη λατρεύω νομίζω πως εκεί πέρα είναι η θέση μου. Τι σημαίνει για σένα το βόλιο? Είναι ένα άθλημα πολύ ωραίο και είναι σαν τρόπο ζωής, γνωρίζεις καινούργια άτομα και γενικά. Σε βοήθησε το βόλιο στο να αποκτήσεις καλές φίλες? Ναι, πάρα πολύ. Όλους εδώ είναι πολύ καλές. Από μικρή μου άρεσε να παίζω βόλιο και το έβλεπα στην τηλεόραση και μου άρεσε κάθε μέρα και περισσότερο. Έχεις κάποιο πρότυπο αθλητής που θαυμάζεις? Όχι. Ποιος ήταν ο λόγος που σε βοήθησες που να ασχοληθείς με το βόλι? Στην αρχή το είδα σαν χόμπι, μου άρεσε, αλλά μετά έγινε κάτι περισσότερο. Και πώς το βλέπεις με το να συνδυάζεις τις προπονήσεις με τα μαθήματά σου? Το βλέπεις δύσκολο? Όχι, δεν το βλέπω δύσκολο, γιατί άμα θέλω να συνεχίσω να κάνω αυτό που μου αρέσει, θα πρέπει να συνεχίσω να διαβάζω και περισσότερο, ώστε να μπορέσω να το συνεχίσω. Ποιος ήταν ο λόγος που σε οδήγησε στο να ασχοληθείς με το βόλιο? Έπαιζε η μητέρα μου μικρή και μου έμαθε να το αγαπάω αυτό το άθλημα και ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία. Σου δίνει συμβουλές, ασχολείται μαζί σου, σε βλέπει στους αγώνες? Ναι, γιατί έπαιζε ακριβώς την ίδια θέση με μένα. Και φαντάζομαι είναι το πρότυπο σου ή έχεις κάποιον αθλητή? Όχι, οποίος... έχω πρότυπο. Τον Κράβαρικ. Πας στον ακραίο βαράς περισσότερο, δηλαδή είσαι περισσότερο μέσα στον αγώνα από τον διαγώνιο. Τι σημαίνει για σένα το βόλι? Σημαίνει τα πάντα, δηλαδή το αγαπάω όσο αγαπάω μια οικογένεια. Όπως την οικογένειά μου και έτσι την αγαπάω και το βόλι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ποιος ήταν ο λόγος που αποφάσισες να ασχοληθείς με το άθλημα? Δεν ήταν συγκεκριμένος λόγος, απλά ήθελα να αθληθώ και μου άρεσε το βόλι σαν άθλημα και έτσι ξεκίνησα. Κάποιο πρότυπο αθλητή ή αθλητρίας έχεις? Μου αρέσει ο Μαρσάλ, ο Λιονέλ Μαρσάλ. Τον έχω ψάξει, έχω δει αγώνες στο YouTube. Τι σημαίνει για σαν το βόλεϊ? Πολλά, μου αρέσει πάρα πολύ.
Όσον αφορά το συνδυασμό προπονήσεων και μαθημάτων, το βλέπεις δύσκολο να το συνδυάσεις και τα δύο? Όχι. Έτσι πως είναι το βόλι, έτσι είναι και τα μαθήματα, δεν. Βασικά το βόλι μου άρεσε από μικρή, σαν άθλημα, και βλέποντας την αδερφή μου να παίζει, έμαθα να το αγαπώ ακόμα περισσότερο. Η αδερφή σου δίνει κάποιες συμβουλές, σε κατευθύνει γύρω από το άθλημα? Ναι, με βοηθάει πάρα πολύ, μου ανεβάζει την ψυχολογία και με βοηθάει. Με αφορμή έναν παλιό μας προπονητή που είχε έρθει στο σχολείο, μας είχε πει κάποια πράγματα για το βόλεϊ και αποφάσισα να πάω στις προπονήσεις δοκιμαστικά και μετά μου άρεσε. Συνεχίζω μέχρι και σήμερα. Σε ποια θέση παίζεις? Παίζω κέντρο. Και για σένα τι σημαίνει το να καθημερινά στα γήπεδα? Το αγαπώ, αν και δεν μπορώ καθημερινά να πηγαίνω στις προπονήσεις. Προσπαθώ όμως, προσπαθώ να συνδυάζω μαθήματα με προπόνηση για να γίνομαι κάθε μέρα και καλύτερη. Τι σημαίνει για σένα το βόλεϊ? Αρκετά πράγματα. Συνδυάζεις πολλά και είναι πολύ όμορφο να είσαι μια ομάδα. Το γεγονός ότι συνδυάζεις προπονήσεις με μαθήματα με σχολείο, σε δυσκολεύει καθόλου? Δύσκολο, αλλά είναι εφικτό. Τι σημαίνει για σένα βόλεϊ? Από μικρή μου άρεσε πάρα πολύ, ήθελα να ξεκινήσω και τώρα προσπαθώ να πηγαίνω όταν μπορώ στις προπονήσεις, να τα συνδυάζω με τα άλλα χόμπι που έχω. Αυτά. Σκοπεύεις και στο μέλλον να ασχοληθείς πιο σοβαρά, ίσως σε κάποια μεγαλύτερη κατηγορία? Άμα μπορέσει, ναι. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το άθλημα? Είναι ο δεύτερος μου χρόνος. Στο μέλλον σκοπεύεις να συνεχίσεις? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να συνεχίσω. Και τι σημαίνει για σένα βολή? Απλώς μου αρέσει ότι υπάρχει μια ομαδικότητα και αυτό, δεν υπάρχει κάτι. Ποιος ήταν ο λόγος που αποφάσισες να ασχοληθείς με το βόλεϊ? Από παλιά γενικά οι συγγενείς μου έπαιζαν βόλεϊ και η αδερφή μου και αποφάσισα και εγώ να παίξω βόλεϊ. Συμβουλές που σου δίνουνε, σε παρακολουθούνε? Ναι, έρχονται, με βλέπουν σε αγώνες και κάνουν ό,τι μπορούν να με βοηθήσουν. Είναι μια καινούργια ομάδα. Έχει 3 χρόνια, στον 4ο μπαίνουμε που έχω αυτά τα κορίτσια. Τι να πω, πολλή προσπάθεια, πολλή δουλειά, όλη την εβδομάδα, κάθε μέρα έχουμε προπονήσεις για να όσο μπορούν να έρχονται με τα μαθήματα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Έχουν πολύ μεράκι για δουλειά, το αγαπήσανε, δόξα τω Θεώ. Έχει όλα καλά, όλα καλά. Όσον αφορά τους στόχους? Στόχους. Θέλω απλά να το ευχαριστούνται. Δεν θέλω να βάζουμε όσο πάμε και όπου πάμε. Θέλω να παίζουν καλά, να το ευχαριστούνται αυτές και να προχωράνε μόνες τους με τις δικές τους δυνάμεις, να έχουν στόχους ψηλούς και από εκεί και πέρα ό,τι κάνουμε. Κερδίσουμε, χάσουμε, δεν με πειράζει καθόλου. Είναι καινούργια ομάδα, είναι νέα κορίτσια, μικρά. Όσον αφορά τις υποδομές, σας βοηθάνε να προπονήσετε χωρίς άλλες έγνοιες και προβλήματα? Υπάρχει δηλαδή μια ευτυχώς, βάση? Ναι, έχουμε ένα βοηθητικό, έχουμε το μεγάλο το γήπεδο, έχουμε το βοηθητικό, το γυμναστήριο, που ευτυχώς μπορούμε και καλύπτουμε όλες τις προπονήσεις και όλα τα τμήματα, έχουμε βρει μια ροή και μπορούμε να κάνουμε καλή δουλειά. Μια τελευταία ερώτηση, όσον αφορά το πώς απολαμβάνετε το βόλεϊ ως αθλήτρια ή ως προπονήτρια? Ως προπονήτρια. Προπονήτρια. Ο λόγος. Δεν ξέρω, με γεμίζει. Είναι αυτό που με γεμίζει. Ως αθλήτρια θα μπορούσα και να μην παίζω. Δεν με γεμίζει. Με γεμίζει πάρα πολύ προπονητική. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με τα παιδιά. Πάρα πολύ. Και η ευχαρίστησή μου είναι όταν ευχαριστούνται αυτά.